σκέφτηκα να βάλω αυτό το φόρεμα. Σας αρέσει? Είναι το μοναδικό μου. Μου το έραψε η μητέρα μου. Το έχω για την εκκλησία. Ξέρετε, την Κυριακή. Κυριακή δεν έχουμε σήμερα. Έτσι δεν είναι? Και ξέρετε, μοιάζετε με παπά. Και είστε τόσο καλός μαζί μου. Μήπως σας δυσκολεύουν τα ποά? Αν δεν θέλετε, μην τα ζωγραφίσετε. Είπα κάτι κακό? Δεν το ήθελα. Ξέρω ότι ζωγραφίζετε πάντα την αλήθεια. Ακόμα και αν το κάνετε με το δικό σας τρόπο. Εννοώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πώς ζωγραφική. Στα χωράφια δεν προλαβαίνουμε να δούμε την ομορφιά. Πρέπει να είμαστε στην ώρα μας, όπως λέει η μητέρα μου. Ενώ εσείς την κοιτάζετε και βλέπετε την αλήθεια. Και σε εσάς αρέσουν οι παπαρούνες. Εγώ τις λατρεύω. Είναι το κόκκινο του κίτρινου. Σας αρέσει το καπέλο μου? Είναι σαν το δικό σας. Αλλά έβαλα και αυτόν τον κόμβο. Πειράζει? Όχι? Καλύτερα. Το φανταζόμουν ότι θα σας άρεσε. Τουλάχιστον αυτό ήλπιζα. Είμαι εντάξει έτσι? Δεν είναι παράξενο να καθίσω εδώ μέσα στον κάμπο μου? Δεν θα έπρεπε να ήμασταν στο εργαστήρι σας? Όχι? Μάλλον έχετε δίκιο. Η φύση είναι το εργαστήριο του ζωγράφου. Χαίρομαι που με επιλέξατε. Πάντα ήθελα ένα πορτρέτο, αλλά δεν είχα χρήματα. Και τώρα ήρθατε εσείς με το βλέμμα σας. Με κοιτάζετε με τόση αθωότητα που δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω τόσο ωραία εδώ μαζί σας, μέσα στον κάμπο μου, με τις αγαπημένες μου παπαρούνες. Όχι, δεν θα κουνηθώ άλλο. Απλώς συγκινήθηκα. Και εσείς? Να τον κάνετε ωραίο, σας παρακαλώ. Διότι σας είπα και δεν έχω τίποτα άλλο. Θα βάλετε και μερικές παπαρούνες? Βέβαια, αυτές δεν τις μαζεύουμε. Αλλά δεν μπορώ δίχως αυτές. Είναι σαν κόκκινες αναμνήσεις. Ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε τα ποά πάνω στο φόρεμά μου. Θα τα βάλετε στο τέλος? Όπως θέλετε, εσείς ξέρετε. Και αν μπορείτε, να με κάνετε λίγο πιο ωραία, για να μην λένε τίποτα αυτοί που θα κοιτάζουν τον πίνακα στο μέλλον. Τα χέρια μου, τα κούνησα? Καλά, καλά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα περιμένω να τελειώσετε, σας το υπόσχομαι. Αρκεί, ξέρετε εσείς. Έτσι δεν είναι? Έτσι.